Ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια? Ορκίζομαι. Πώς φαίνεται η παραλία? Είναι πάρα πολύ όμορφη. Το νερό είναι κρύο. Την περίμενα πιο ροζ, γιατί είπαν ότι η παραλία είναι ροζ. Είναι ροζ. Την περίμενα πιο ροζ. Αλλά δεν ξέρω αν φαίνεται στο κινητό πολύ καλά. Είναι λίγο ροζ. Δηλαδή εδώ, αυτή η άμμος εδώ. Όχι, όταν την πιάνει δεν είναι. Ναι. Αλλά έχει αυτό το εφέ όταν το κοιτάς από μακριά. Ναι, έχει κάποια τμήματα, κάποια κομματάκια από νερός. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι ροζ. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι κρύο το νερό, δεν με εμπνέει να μπω μέσα να τρέξω και να. Μόλις μπει, θα ζεσταθεί όμως. Θα ζεσταθώ, εντάξει. Θα ζεσταθώ. Να, ορίστε. Είναι ροζ. Και μέσα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν windsurf αρκετά μέσα. Παλιότερα έχουμε επισκεφθεί και τον Μπάλο, όπου επίσης είχαμε κάτι παραπλήσιο, ένα παραπλήσιο φαινόμενο, που ήταν πολύ ρηχό το νερό έτσι, όπως είμαστε και τώρα, για πολλή ώρα. Και από ό,τι βλέπω, όντως εκεί βαθιά οι άνθρωποι είναι πραγματικά το νερό μέχρι το γονατό τους. Άρα δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εδώ, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πάμε να εξερευνήσουμε. Πλάτσα πλούτσα περπατάμε στο νερό, αλλά δεν βαθαίνει. Και έχουμε φτάσει μακριά από την άμμο, από την ροζ άμμο. Από την παραλία δηλαδή. Ναι. Και φαντάζεσαι κάποιος να μας κλέψει τα πράγματα και εμείς να τρέχουμε για 10 λεπτά μέχρι να τον φτάσουμε. Εντάξει, και αυτοί το ίδιο θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στον πάρκινγκ. Οπότε είμαστε εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφο εδώ μέσα. Φτάνουμε σε κάτι βραχάκια. Το νερό είναι κατά γάλανο. Ο Κωνσταντίνος θα βουτήξει. Με τη μία, στο κρύο νερό. Πώς ήτανε? Κρύο, ξύπνησα λίγο. Ναι, ήμασταν λίγο κρυμμένοι. Αλλά χαρούμενο σε βλέπω μετά από την. Αρεναλίνη, άντε βούτα κι εσύ. Ναι. Με τη θέα των ψηλών βουνών και την πισίνα γύρω γύρω από μένα θα κάνω για πια. Ω, τέλειο! Ξύπνησες. Δροσερό, δροσερό, ε! Τέλεια. Σούπερ. Φτάνουμε στο Ελαφωνήσι. Πώς φαίνεται? Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί δεν μ' αρέσει? Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο όντως. Μου κάνει εντύπωση που έχει και μία πισινούλα στο κέντρο του νησιού. Εντάξει, όχι στο κέντρο, σχετικά κοντά στην παραλία. Τώρα φτάνουμε. Τώρα πια δεν μου φαίνεται τόσο κρύο το νερό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαίνεται πιο ζεστό τώρα. Εδώ φτάνουμε σε μία πισινούλα. Απίστευτο. Πολύ ωραία. Έχει και ένα παγωσώστη. Πήρε ένα παγωσώστη. Και αυτή η πισινούλα. Το νερό τη θάλασσα. Ναι, το νερό τη θάλασσα παγιδεύτηκε εδώ. Όντως είναι πολύ ζεστό. Και στο βάθος βλέπουμε ανθρώπους που περπατάνε μέσα στη θάλασσα. Είναι πολύ αστείο έτσι να περπατάνε οι άνθρωποι. Ναι, έχει ένα πουλάκι εδώ μικρό. Εν τω μεταξύ, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, μου θύμισε και λίγο την Isla Holbox. Καλά το λέω. Στο Μεξικό, ναι, που είχε ένα μεγάλο κομμάτι που περπατούσαμε έτσι όντως όλη τη μέρα. Κάναμε πεζοπορία. Oh, και τι έγινε με αυτό. Περάσαμε από ένα μέρος που είχε κροκόδηλους χωρίς να το ξέρουμε. Και μετά μας είπανε, καλά πήγατε εκεί, λέμε ναι. Λέμε, μα εκεί έχει κροκόδηλους. Λέμε. Βάλτε μια πινακίδα. Δεν μας το είπε κανείς. Πήγαμε, περπατούσαμε μόνοι μας εμείς όλη μέρα. Ένα σκύλος που μας ακολουθούσε. Μας ακολούθησε και ένα σκύλος, ευτυχώς θα είχε γαβγίσει λογικά αν είχε δει κάτι. Οπότε είχαμε και ασφάλεια, ας πούμε. Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο το νησάκι. Ναι. Πολύ ευχάριστο. Δεν ξέρω, αισθάνεσαι ότι είναι λίγο ιδιωτικό εδώ. Μοιάζει το μέρος. Και με τον Μπάλο. Γιατί μοιάζει. Είχαμε πάει πριν χρόνια στον Μπάλο. Μπάλο Χραμπούσα, ναι. Στην Κρήτη τέλεια. Φέτος δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς. Είχαμε πάει με σκάφο, με καραβάκι. Ναι. Είχαμε κάνει tour από τα Χανιά στον Μπάλο και ήταν πάρα πολύ ωραίος, μαγευτικός. Αλλά δυστυχώς φέτος δεν προλαβαίνουμε γιατί θέλουμε να δούμε πολλά μέρη στο νησί και είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Εδώ βλέπουμε αρκετά τμήματα που έχουν ροζ άμμο. Είναι αλήθεια λοιπόν. Είναι η ροζ παραλία. Pink Beach. Όχι, όταν τη βγαίνεις. Όταν τη βγαίνεις δεν φαίνεται. Είναι μέσα στο νερό που φαίνεται καλύτερα. Ναι. Εδώ είναι παραδεισένια. Πάρα πολύ ωραία. Sprint! Sprint! Και τώρα περνάμε από την άλλη μεριά του νησιού. Έχει ένα μικρό διάδρομο που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στην άλλη μεριά που δεν μπορούσαμε να δούμε από πίσω. Εκεί που βρισκόμασταν, εκεί που βρισκόμασταν πριν. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στην άλλη πλευρά του Ελαφωνησίου. Εδώ λέει Δήμος Κισάμου. Η ροζ άμμος είναι μία από τις ιδιαιτερότητες που συμβαίνει το θέμα της φύσης που ονομάζεται Λαφωνήσι. Ουσιαστικά μας λένε να μην πάρουμε μαζί μας ροζ άμμο. Να την αφήσουμε εδώ. Α, και εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ οι άνθρωποι έχουν στήσει μια τέντα για να έχουν καλύτερη σκιά, για να έχουν σκιά βασικά. Βλέπουμε κάποιοι έχουν φέρει ομπρέλες, μουσική. Και φυσικά εδώ, εν τω μεταξύ. Ναι. Έχω πάθει την πλάκα μου. Είναι απίστευτη η παραλία.